Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Έτσι, έτσι. Η ευθύνη είναι δική σας. Ολόνο. Στο νούμερο 2, κυρίες και κύριοι. Τώρα πού βρήκες κουράγιο. Εντάξει, θα το προσπεράσουμε, θα το γυρίσουμε το τμήμα. Έλα ρε παιδιά, να το γυρίσουμε το τμήμα. Εντάξει, ναι ρε παιδιά, ναι ρε, για τον Γιώργο. Στο νούμερο 2, κυρίες και κύριοι, το ευχάριστο είναι ότι το κράτος αυτό πάει μπροστά. Δηλαδή έχουμε εξελίξεις σε αυτό το κράτος και ειδικά με την τεχνολογία. Συμβαδίζει με το χρόνο. Τώρα είναι να πάρει το επίδομα θέρμανσης και είναι να το πάρει το επίδομα θέρμανσης η πολυκατοικία. Το μόνο που έχει να κάνει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία ηλεκτρονική, ναι, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που πλέον είναι στη διάθεση του διαχειριστή, μπαίνοντας απλά στο ίντερνετ. Δείτε λίγο πόσο απλό είναι όλο αυτό. Πώς συμπληρώνεται η φόρμα? Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις πολυκατοικιών. Ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της διαχείρισης μπαίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr και συμπληρώνει το username και το password ή εναλλακτικά το αφημί του και τον αριθμό ειδοποίησης ενός από τα τελευταία 5 καθαριστικά. Στη συνέχεια επιλέγει τη διαχείριση χιλιοστών θέρμανσης και κατόπιν το πλήκτρο εισαγωγής νέας πολυκατοικίας. Αμέσως μετά πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής ΔΕΗ της πολυκατοικίας και ο αριθμός των διαμερισμάτων. Στην επόμενη οθόνη επιλέγεται η κατανομή ενίκων και χιλιοστών θέρμανσης και μετά η εισαγωγή ενίκου προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία του διαμερίσματος. Στη συνέχεια γίνεται η αποθήκευση της κατανομής των ενίκων. Εντάξει, είναι τραγικά απλό για οποιοδήποτε διαχειριστή ελληνικής πολυκατοικίας να το κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, η μόνη της η φόρμα σε καθοδηγεί για το τι θα κάνει. Βήμα-βήμα. Πρώτη φορά να έχει ανοίξει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάνε αυτό, μπορεί να το κάνει. Και θα έρθει. Αλλά επειδή δεν το είπαν όλο. Δηλαδή, ενημερώνετε τους Έλληνες πολίτες, παιδιά. Το πείτε όλα δεδομένο, τα. Το θεωρείς δεδομένο. Τέλος πάντων, εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών να στείλουν ένα βιντεάκι να μας δείξουν ακριβώς όλη τη διαδικασία. Ήμασταν υπερβολικοί κι εμείς, ήταν ήδη απλό. Εντάξει, παιδάκι, μα καλά κάνω. Εντάξει, Χριστό, είναι απλό. Αλλά εαυτό σου. Δεν είναι κακό τώρα να το δείξουμε. Εντάξει, απλό. Να φανεί το έργο του Υπουργείου, έχεις δίκιο. Ενημέρωση. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έστειλε ένα βίντεο, ανταποκρίθηκε στο αίτημα για το βήμα-βήμα τι να κάνετε πολύ απλό και γρήγορο για το επίδομα θέρμανσης. Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει την ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος θέρμανσης. Αφήστε την τεχνολογία να σας λύσει τα χέρια. Στην address bar του browser σας πληκτρολογείτε τη διεύθυνση www.gsis.gr/epidoma_thermansys.aspx. Δίνετε username και password με προσοχή γιατί το password είναι case sensitive. Στη συνέχεια εισάγετε τα χιλιοστά θέρμανσης, ένα διαμέρισμα, τις θερμίδες που παράγει ο καυστήρας, το χρώμα των καλωριφέρ κάθε διαμερίσματος και τις διαστάσεις τους, όλα γραμμένα σε 16-αδικό σύστημα. Κάνετε upload στον FTP server του Υπουργείου ένα digital signed copy του κανονισμού της πολυκατοικίας και δύο φωτογραφίες από την συνέλευση της οικοδομής σε μορφή JPEG. Αμέσως μετά ανοίγετε το box του υπολογιστή σας και σημειώνετε σε ένα φύλλο χαρτί το μοντέλο της motherboard καθώς και το πόση RAM memory διαθέτει. Στη συνέχεια κάνετε restart τον υπολογιστή σας και κατά τη διάρκεια του boot πατάτε delete για να μπείτε στο setup και ελέγχετε τα εξής fields: IOAPIC function enabled, NPS table version 1.4 και PCI latency function να είναι 64. Αν κάποια από τα παραπάνω fields είναι λάθος, τότε πρέπει να κάνετε format, να κάνετε reinstall το operating system σας και να τα ξανακάνετε όλα από την αρχή. Τόσο απλά. Ακόμα και η κυρία το έκανε. Δεν είχα ιδέα από υπολογιστές, αλλά μόλις συμπλήρωσα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, έγινα γκατζετάκια. Και νιώθω υπέροχο. Ξόδεψα τα λεφτά του επιδόματος σε μια φορητή παιχνιδομηχανή και τώρα πουλάω τρελίτσα ακόμα και στα εγγόνια μου. Πολύ γουστάρω. Και εμείς γουστάρουμε, γιαγιάκα. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος θέρμανσης από το Υπουργείο Οικονομικών. Πιο απλό, πεθαίνεις από το κρύο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί θέλουμε να το τρέξουμε όσο γίνεται για να προλάβουμε και να επιστρέψουμε με το νούμερο 1. Όχι όμως μόνο με το νούμερο 1. Η Ευγενία Σαμαρά βρίσκεται εδώ, κυρίες και κύριοι, σήμερα για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν. Πιο γκώθηκα από ποτέ η Ευγενία Σαμαρά, πρέπει να το πούμε. Και από μουσική από την Ξάνθη, η Scary Face. Ωραία, όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε. Μείνετε μαζί μας. If you come around, hey.